Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Και έχουμε θεματάρα σήμερα, την οποία ήδη θεματάρα πρέπει να υποψιάζεστε από τον τίτλο αυτού του βίντεο. Είχε συναισθηματική αιμομηξία με τη μάνα του. Μία ιστορία από μία νεαρή γυναίκα, 32 ετών, μονογονιό η οποία δημιούργησε μία σχέση με έναν τύπο ο οποίος πολύ πιθανόν να είχε συναισθηματική αιμομιξία με τη μάνα του, όχι μεγαλώνοντας μόνο, αλλά και κατά τη διάρκεια της σχέσης. Λοιπόν, χρόνια πολλά λέει χρόνια σου πολλά. Είμαι μια κοπέλα μονογονιός, δηλαδή μεγαλώνει μόνη της το παιδί της, 32 ετών. Προσπαθώ να σας παρακολουθώ. Και με σχέση το podcast με αριθμό 36, το οποίο το 36ο επεισόδιο του podcast ήταν το podcast για τη συναισθηματική μου ο αριθμός 36, σας πω ακριβώς τον τίτλο του podcast, παραδείγματα συναισθηματικής μου και μια στραβή αναγνωσή. Θέλω να μοιραστώ τη στεναχώρια μου και αν μπορείτε να μου πείτε τη γνώμη σας, επειδή περνώ πάρα πολύ δύσκολα, και ρίχνω το φταίξιμο πολύ στον εαυτό μου. Εδώ και ένα μήνα με χώρισε ο σύντροφος Με το σύντροφο μου είχαμε σχέση 15 μήνες. Με χώρισε επειδή παραπονιόμουν συνεχώς πως δεν ένιωθα προτεραιότητα στη ζωή του και πως ένιωθα ότι με χρησιμοποιούσε όπως το σούπερ μάρκετ, γιατί μου είχε πρόγραμμα Τρίτη, Σάββατο και Μισή Κυριακή. Και ενώ συμβιβάστηκα με αυτό το πρόγραμμα, πάντα τις ώρες που ήμασταν μαζί, πάντα κάτι η μαμά του έβρισκε δικαιολογία να τον παίρνει τηλέφωνο και να παραπονιέται γιατί δεν πάει στο σπίτι, επειδή αυτή πονάει το σώμα της ή έλα να μου κρεμάσεις αυτό τον πίνακα στον τοίχο και πολλά άλλα. Επίσης έτυχε να είμαι στο σπίτι του και αυτό είναι στην ίδια ηλικία μαζί μου, 32 ετών, συζεί με τη μητέρα του οι γονείς του έχουν χωρίσει και εγώ πρόσφατα έχω μετακομίσει μόνη μου με το παιδί μου. Έτυχε λοιπόν να είμαι στο σπίτι του, να είμαστε στο δωμάτιό του, η ώρα 12 και μισή, δηλαδή μισή ώρα μετά τα μισά νυχτα, και να του στέλνει μήνυμα η μάνα του στο κινητό, μόλις θα φύγει η κοπέλα, έλα εδώ στο δωμάτιό μου. Α, oh, wow! Θέλω να σας ρωτήσω κυρία Θέκλα, ήμουν κακιά, επειδή όλα αυτά δεν μου φάνηκα φυσιολογικά και γιατί δεν μπόρεσα να σιωπήσω. Ήμουν κακιά γιατί συνεχώς μουρμουρούσα για το τι και πώς και έλεγα πώς μου αξίζει να μου συμπεριφέρεται καλύτερα. Το λέω αυτό γιατί με χώρισε και γιατί ενώ όλα αυτά που σας περιγράφω δεν μου φαίνονται σωστά και δεν μου φαίνονται ακόμη σωστά, τον αγαπώ και θα ήθελα να κάνω τα πάντα για να μπορέσουμε να είμαστε μαζί καλά. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να πάρω κάποια απάντηση. Σας έχω πει και σε προηγούμενο βίντεο ...τι θα αρχίσουμε να μιλάμε για τις πεθρές, τους πεθερούς, με ένα νέο πρίσμα. Με αυτό της ναρκισιστικής προσωπικότητος... του ναρκισιστικού στυλ του ναρκισισμού και της συναισθηματικής αιμομιξίας. Φιλενάδα, το να αγαπάς πολύ και θέλεις να είσαστε καλά μαζί, αλλά δυστυχώς δεν μπορείς εσύ να το επιτύχεις αυτό. Δεν γίνεται να εξηγιάνεις εσύ τη σχέση σας από τη στιγμή που αυτός έχει άρρωστο δέσιμο, συναισθηματικά αιμομιχτικό με τη μητέρα του. Σίγουρα έχει σχέση συναισθηματικής αιμομιξίας με τη μάνα του. Για όσους έχετε πετύχει αυτό το βίντεο χωρίς να έχετε παρακολουθήσει τα επεισόδια στο podcast α, το δικό μου, που μπορείτε να τα βρείτε και εδώ στο κανάλι μας στο YouTube, αλλά και από όπου ακούτε podcast, με θέμα της συναισθηματική αιμομιξίας, θέλω να πω έτσι τώρα σύντομα ότι η συναισθηματική αιμομιξία είναι η συνθήκη εκείνη, στην οποία μέσα σε μια οικογένεια, και η οικογένεια είναι και μια μονογονεϊκή οικογένεια, δηλαδή η μητέρα που ζει με το γιο... Και που οι γονεί έχουν χωρίσει μέσα σε μια οικογένεια λοιπόν όπου οι δεσμοί μεταξύ μητέρας και παιδιού, πατέρα και παιδιού είναι υπερβολικοί δεσμοί και σε συναισθηματικό επίπεδο είναι σαν να είναι ζευγάρι. Η μάνα με το γιο, η μάνα με την κόρη, ο πατέρας με το γιο, ο πατέρας με την κόρη. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Δηλαδή... Να είσαι εσύ, δεν ξέρω πόσο είναι η μάνα του, να είσαι, ξέρω εγώ, πε αν τον έκανε στα 20, είναι σε 52, είναι σε 55, είναι σε 60. Να είσαι στο δωμάτιό σου, με στο ίδιο σπίτι να είναι ο ενήλικα γιο σου, 32 ετών, με την κοπέλα του στο δωμάτιό του. Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Τι μπορεί να κάνει, κυρία μου, ο γιο σου με την κοπέλα του στο δωμάτιό του, Τι μπορεί να κάνει. Σίγουρα αυτό που κάνει είναι κάτι το οποίο αφορά ένα ζευγάρι. Το πιο πιθανό να κάνουν σεξ ή να κοιμούνται αγκαλιά ή να κάθονται να μιλάνε με τρυφερότητα και ερωτισμό για τη σχέση τους. Πού κολλάς η κυρά μου. Άκου. Έστελνε η μάνα του μήνυμα στο κινητό του από το δικό της υπνοδωμάτιο στο υπνοδωμάτιο του γιού της όπου ο γιος της βρισκόταν και προφανώς συνευρισκόταν με τη φιλενάδα του για να του πει όταν θα φύγει η φιλανάδα σου έλα από εδώ στο δωμάτιό μου. Ακόμη και αν ήταν έλα από εδώ στο δωμάτιό μου να σου πω κάτι και δεν ήταν έλα από εδώ στο δωμάτιό μου να κοιμηθούμε αγκαλίτσα γιατί αλήθεια και αυτά συμβαίνουν. Ναι, ναι. Μπορεί ένας ενήλικας γιος να κοιμάται αγκαλιά με τη μάνα του το βράδυ. Ή μια ενήλικα σκόρη να κοιμάται αγκαλιά με τη μάνα τη το βράδυ. Ή ακόμη και παιδιά στην εφηβεία να κοιμούνται με τη μάνα του και τον πατέρα του το βράδυ. Η συγκίμηση είναι φυσιολογική στα βρέφη. Ούτε καν στα νήπια, στα βρέφη. Η συγκίμηση, η συνθήκη εκείνη δηλαδή στην οποία ο γονιό κοιμάται με το παιδί στο ίδιο κρεβάτι, δικαιολογείται μόνο όταν το παιδί είναι βρέφο και ο γονιό θυλάζει το παιδί, η μάνα δηλαδή. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είναι αφύσικη η συγκίμηση. Ας πούμε τώρα ότι δεν θα έκανε συγκίμηση η μητέρα με τον 32χρονο γιο της. Και ήθελε απλώς να του πει κάτι. Δεν μπορείς κόρη μου να περιμένεις στην επόμενη μέρα να του πεις κάτι. Γιατί δηλαδή η μάνα να κάνει το λεγόμενο cock blocking στο γιο. Είναι μια έκφραση στα αγγλικά το cock blocking που σημαίνει λειτουργώ με τέτοιο τρόπο ώστε να μπλοκάρω τη σεξουαλική ζωή ενός άνδρα πάνω στον οποίο νιώθω ότι έχω δικαιώματα. Σαν πως δηλαδή και χειριστικά, επίτηδες, αλλά φαινομενικά όχι, όχι επίτηδες, προσπαθώ να μην τον αφήσω εκείνον τον άνδρα να έχει σεξουαλική επαφή με το τέρι του. Ε, το λέω για άντρα επειδή ε, το, το όργανο στο οποίο αναφέρεται ότι μπλοκάρεται με τη λέξη co-blocking είναι το ανδρικό σεξουαλικό Δεν ξέρω αν υπάρχει και αντίστοιχη. Φαντάζομαι θα υπάρχει. Ή, σίγουρα υπάρχει αντίστοιχη τακτική. Ε, κάποιος να προσπαθεί ή κάποια να προσπαθεί να αποτρέψει μια κοπέλα που του να έχει σεξουαλική επαφή με το τέρι της. Ναι. Δηλαδή, και επίση, cock blocking αποτελεί και η πρακτική του να του στέλνει μηνύματα εκείνε τι λίγε φορέ που ήταν με την κοπέλα του. Έλα να μου κρεμάσει έναν πίνακα στον τοίχο, έλα να σου πω το ένα, πονάω, το, πονάει το σώμα μου, έλα σπίτι και ούτω καθεξής. Γι' αυτό μιλάμε με τον όρο αιμομηξία. Ξεκαθαρίζουμε το συναισθηματική, γιατί δεν μιλάμε για την Συνθήκη του να έχει σεξουαλική σχέση η μάνα με το γιο, αλλά έχει συναισθηματική σχέση η μάνα με το γιο τόσο ισχυρή, ώστε να επιχειρεί ο γιο τη να μην έχει ούτε συναισθηματική ούτε σεξουαλική σχέση με άλλη γυναίκα. Να του καταστρέφει τι σχέσει τη δηλαδή. Και το πρόβλημα πού βρίσκεται, Το πρόβλημα βρίσκεται στο γιο, ο οποίο δεν θεωρεί ότι η μάνα του λειτουργεί προβληματικά, δεν αντιλαμβάνεται ότι είναι παθολογική η σχέση του και βγάζει την κοπέλα του τρελή επειδή παραπονιέται για το ότι αυτός την επισκέπτεται με ωράριο δύο μέρες την εβδομάδα και μισή Κυριακή και ακόμα και τις ώρες εκείνες που την επισκέπτεται με ωράριο η μητέρα του ελεύθερα παρενοχλεί τη συνύπαρξη του. Καταλαβαίνω, φίλε Νάδα, Εσύ που έγραψε πω τον αγαπά πολύ και καταλαβαίνω πω μπορεί να νιώθουμε ότι αγαπάμε πολύ έναν άνθρωπο που μα πονάει και να είμαστε τραυματικά δεμένοι με έναν άνθρωπο. Η λέξη trauma bonding ή τραυματικό δέσιμο σημαίνει να γνωρίζουμε τόσο λαθεμένα την αγάπη, ώστε όταν κάποιο μας πονάει να νομίζουμε πω μα αγαπάει. Αλλά όταν ο άλλο τα έχει με τη μάνα του, συναισθηματικά, όταν ο άλλο είναι εμπλεγμένο με συναισθηματικά αιμομυκτικούς δεσμούς με τη μάνα του, όσο και να τον αγαπάς, δεν μπορείς να τον βοηθήσεις να χωρίσει από τη μάνα του, να ενηλικιωθεί και να μπορέσετε έτσι να έχετε μια φυσιολογική υγιή σχέση ενηλίκων εσείς οι δύο. Η αγάπη από μόνη της δεν θεραπεύει πάσα νόσο και πάσα μαλακία πάσα νόσων και πάσα μαλακία είναι έκφραση ε, θρησκευτική. Δηλαδή, το να αγαπάμε απλώς κάποιον δεν μας δίνει οποιοδήποτε μαγικό ραβδάκι για να το θεραπεύσουν. Η αγάπη είναι θεραπευτική, είναι ιαματική, είναι κίνητρο για εξέλιξη όταν υπάρχει και από τις δύο πλευρές. Δεν γίνεται να αγαπάμε κάποιον ο οποίος δεν μας αγαπά. Να αγαπάμε χωρίς ανταπόκριση και η αγάπη μας να γιατρέψει. Δεν γίνεται. Αυτός ο τύπος που περιγράφεις πολύ πιθανόν να σε αγαπάει με όσο χώρο έχει μείνει στην καρδιά του την οποία έχει κάνει κατάληψη η σχέση του με τη μάνα του. Ένας τριανταδιάχρονος ο οποίος έχει σχέση με τη μάνα του άμπος και είναι 32 ημερών και όχι 32 χρονών, δεν έχει το capacity, δεν έχει τη δυνατότητα να αγαπήσει ούτε τον εαυτό του, ούτε μία σύντροφο. Ένας τέτοιος άνδρας, ο οποίος βρίσκεται σε συναισθηματικά αιμομιχτική σχέση με τη μάνα του, δεν μπορεί να αγαπήσει καμία γυναίκα όσο και αν αυτή η γυναίκα τον αγαπάει. Δεν μπορεί να καταλάβει καμία γυναίκα, έστω και αν αυτή η γυναίκα προσπαθεί να του δώσει να καταλάβει πώς αισθάνεται. Η μόνη γυναίκα στη ζωή του, η οποία κυριαρχεί, είναι η μάνα Οπότε, όσο και αν αγαπάμε ένα μαμάκια, όσο και αν αγαπάμε έναν τύπο ο οποίος στα 32 συγκατοικεί με τη μάνα του, όσο και αν αγαπάμε ένα κοπέλι το οποίο είναι 32 χρόνων και συναισθηματικά λειτουργεί σαν να είναι 32 ημερών, δεν μπορούμε να το θεραπεύσουμε, δεν μπορούμε να το γιάνουμε, ακόμη και αν εμεί ήδη είμαστε ψυχολόγοι, ακόμη και αν εμεί ήδη είμαστε ψυχοθεραπευτέ ή δεν ξέρω εγώ, έχουμε οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα που να μα δίνει την αυτοπεποίθηση να πιστέψουμε πώ μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον. Πόσο μάλλον εσύ που είσαι μία κοπέλα στην ηλικία σου, 32 ετών, η οποία άρχισες να αναλαμβάνεις τις ευθύνες του εαυτού σου, πήγες να μείνεις μόνη σου με το παιδί σου, προφανώς ξεκολώντας κι εσύ από την πατρική σου οικογένεια ή την μητρική σου οικογένεια, δεν ξέρω εγώ που αλλού έμενε πριν, αναλαμβάνεις την ευθύνη του εαυτού σου, λειτουργεί ω ενήλικα και τα έχεις όμως με κάποιον, ο οποίο πολύ πιθανόν να είναι συναισθηματικά πιο μικρός και από το δικό σου ανήλικο παιδί. Η αγάπη δεν κάνει θαύματα. Η ερωτική αγάπη είναι άχρηστη όταν είναι χωρίς ανταπόδοση. Είναι άχρηστη γιατί αυτός που αγαπάει χωρίς ανταπόδοση δεν μπορεί να βοηθήσει ούτε τον εαυτό του, ούτε τον άλλο άνθρωπο. Χρειάζονται δύο για να, κάνουν, να χορέψουν ταγκό. It takes two to tango. Και σίγουρα αυτοί οι δύο, άμα είναι η μάνα και ο γιος, δεν φτιάχνουν μια φυσιολογική σχέση. Φτιάχνουν μια συναισθηματικά, σχέση σχέση. Μακριά από ειδιπόδια συμπλέγματα. Θυμάστε το μύθο του Ιδίποδα, ο οποίο παντρεύτηκε τη μάνα του και τον οποίο μύθο χρησιμοποίησε ο Φρόιτ για να περιγράψει το ειδιπόδιο στάδιο ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη, αυτό το οποίο το παιδί συνδέεται με τη μάνα του. Το ειδιπόδιο στάδιο όμω είναι σε νηπιακή ηλικία και όχι αυτή των 32. Όταν έχουμε τέτοιες καταστάσεις σε ενήλικη ζωή, Μιλάμε για συναισθηματική αιμομιξία, κόκκινε σημαίε, καμπάνε παντού και φεύγουμε μακριά. Και πάμε να κάνουμε ψυχοθεραπεία, να ξεπεράσουμε το άρρωστο κόλλημα που έχουμε με ένα βρέφο 32 ημερών, το οποίο πιστεύουμε ότι είναι αγάπη. Δεν φτές που μουρμουρούσε, καλά έκανε που μουρμουρούσε, δεν φτε που γκρίνιαζε, φτε ίσω που τον ανέχτηκε τόσο πολύ. Και περίμενες να σε χωρίσει αυτός. Αντί να το χωρίσει εσύ. Και αυτόν και τη μάνα του. Έμα.